Άλλο χαρακτηριστικό του αντικείμενου στρεφού προγραμματισμού είναι ότι οι κλάσει μπορούν να έχουν τα λεγόμενα στατικά μέλη. Στατικά μέλη. Έχουμε το διαχωρισμό ότι είδε προηγουμένω ότι τα properties των δεδομένων είναι διαφορετικά για κάθε αντικείμενο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ορίσαμε τον Iron Man, ορίσαμε τον Batman, αυτό έχει τι δικέ του τιμέ στα δεδομένα και αντίθετα έχουν κοινό πρωτότυπο, όπου μέσα στο πρωτότυπο έχουν οριστεί η μέθοδη. Έτσι. Και επειδή παίρνει τον τελεστή this μέσα στη μέθοδο, έτσι έχει προσωπική συμπεριφορά κάθε μέθοδος για κάθε ένα αντικείμενο. Τώρα, τα στατικά μέλη έχουν την εξή διαφορά. Πρώτον, οι στατικές μεταβλητέ είναι κοινό property, προσοχή, για όλα τα αντικείμενα της κλάσης. Εντάξει, σαν να λέμε ότι όλα τα αντικείμενα της κλάσης θα βλέπουν την ίδια τιμή. Ωραία, και επίση έχουμε τι στατικέ μεθόδου οι οποίε επενεργούν πάνω σε αντικείμενα τη κλάση, είναι υποκατάστατο κατασκευασμένοι, έχουν πολλέ χρήσει σε πάση περιπτώσει. Αλλά ας δούμε πρώτα τι στατικέ μεταβλητέ, να τις καταλάβουμε καλά, και αμέσω μετά να δούμε και τι στατικέ μεθόδου. Βλέπουμε λοιπόν αυτό εδώ το παράδειγμα. Εντάξει, πάμε να το δούμε λίγο στην κονσόλα κιόλα. Ε, είναι αυτό εδώ όπου τώρα σε αυτό το παραδειγματάκι θέλω να παρατηρήσω ότι έχουμε, ο Superhero έχει τα κλασικά του εκεί, το Name, το Strength, το Stamina κτλ. έχει τη μέθοδο Fly και τώρα θέλω να προσέξω αυτό το Static Count ίσον 0. Αυτή η μεταβλητή φιλοδοξεί να μετράει πόσους ενεργούς Superheroes έχει το πρόγραμμά μας. Εντάξει, δηλαδή πόσα αντικείμενα Superhero έχουμε κατασκευάσει. Είναι λοιπόν μια κοινή μεταβλητή για όλα τα αντικείμενα της κλάσης. Θέλουμε να έχουμε έναν τέτοιο μετρητή. Δεν θέλουμε να έχουμε 500 μετρητές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τιμή property αντικειμένου, γιατί το κάθε αντικείμενο έχει τα δικά του properties. Θέλουμε να είναι κοινή τιμή για όλα τα αντικείμενα. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε και λέμε, θα ορίσουμε ένα στατικό μέλος, χώνουμε αυτή τη λέξη κλειδί static και αμέσως μετά βάζουμε το όνομα της αρεσκείας μας και μια αρχικοποίηση. Static count λοιπόν ίσο με το 0 σημαίνει ότι αρχικά τα... οι υπερήρωες είναι 0. Και τώρα, για πάμε λίγο να δούμε την εκτέλεση αυτού του πράγματο. Φτιάχνεται ο Iron Man New Super hero και η Κολοκύθια, φτιάχνεται το Batman New Super Hero και η Κολοκύθια. Και θέλω να δει τώρα ότι στον κατασκευαστή έχουμε πρόσβαση σε αυτήν εδώ τη μεταβλητή. Όχι με τον τελεστή δι, γιατί ο τελεστή δι αναφέρεται πάντω στο παραγόμενο αντικείμενο, ε! Αλλά έχουμε πρόσβαση με το όνομα τη κλάση πια. Δηλαδή, superhero.account και αυτή είναι η μεταβλητή που είναι το στατικό μέλος. Άρα λοιπόν, όποτε καλείται εδώ ο κατασκευαστής, αυξάνεται αυτή η μεταβλητή κατά ένα. Και επειδή έκανα δύο κλήσεις σε αυτό τον κατασκευαστή, μία για τον και μία για τον Batman, γι' αυτό το λόγο η δεύτερη εκτύπωση, Console Log, Super Heroes in Program κτλ, μας έβγαλε την εκτύπωση ότι η Super Heroes in Program είναι δύο. Και επίση παρατηρεί ότι η πρόσβαση και έξω από την κλάση είναι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Όνομα της κλάσης τελεία και αμέσως μετά το property το οποίο έχει συσχετιστεί με τη συγκεκριμένη κλάση. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία ιδιότητα της κλάσης πια και γι' αυτό το λόγο έχουμε πρόσβαση σε αυτήν όνομα της κλάσης τελεία και αμέσως μετά το property το οποίο θέλουμε να επεξεργαστούμε. Τον ίδιο ρόλο βαράνε στην κοινωνία και οι στατικές μέθοδοι έχουν αρκετές προχωρημένες χρήσεις αλλά εδώ πρέπει να σκεφτείς ότι για να έχω πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο δεν θα έχω πρόσβαση επί ενός αντικειμένου θα γράφω this.com αλλά θα γράφω το όνομα της κλάσης, super hero, τελεία και αμέσως μετά θα καλώ αυτή εδώ τη μέθοδο. Τώρα, υπάρχουν διάφορες χρήσεις των στατικών μεθόδων, εδώ βλέπεις μία από αυτές. Ας πούμε εδώ θέλω να έχω μία μέθοδο η οποία θα συγκρίνει δύο superheroes. Και θα αποφασίζει, ξέρω εγώ, ότι ο πιο δυνατός είναι αυτός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, έτσι. Οπότε, superhero.compare βλέπεις στην κλίση Batman Ironman, και αυτό το οποίο μα βγάζει είναι ότι ο Batman είναι δυνατότερο από τον Iron εφόσον αυτό πετύχει. Πράγματι επιτυγχάνει και βγάζει αυτήν εδώ την τιμή. Και δε ότι εδώ στη Static Compare, χείρο 1, hero 2, και αυτό το οποίο κάνει είναι ότι επιστρέφει την αφαίρεσή του. Έτσι. Ούτω ώστε να μα βγάζει ποιο είναι πιο δυνατό από του δύο. Ε, τώρα υπάρχουν και άλλε χρήσει. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι λεγόμενοι στατικοί κατασκευαστέ. Είδε ένα εντό εισαγωγικών πρόβλημα. Το οποίο ποιο είναι ότι πάντα ο κατασκευαστή έχει ένα όνομα το οποίο λέγεται Constructor. Καταλαβέ και ενεργοποιείται με τη νιου. Τώρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιο να φτιάξει έναν στατικό κατασκευαστή, να του δώσει ό,τι όνομα γουστάρει και να κάνει κάποιε άλλε ενέργειε. Δηλαδή, γιατί ξέρει σε πολύ προχωρημένα προγράμματα, δεν είναι για τώρα αυτό, είναι για προχωρημένα πράγματα, το να βάζει όλη τη λειτουργικότητα τη κατασκευή σε έναν μόνο κατασκευαστή ενδέχεται να είναι κάπω ελαττωματικό. Να το κάνει κάπω προβληματικό. Γι' αυτό το λόγο θέλουν να έχουν και στατικού κατασκευαστέ, ούτω ώστε να μπορούν να καλούν ας πούμε, super hero, create hero με κάποια χαρακτηριστικά και έτσι να έχουν δύο-τρει διαφορετικού κατασκευαστέ και να κάνουν τη δουλειά του σε μια πιο περίπλοκη κλάση. Αυτά λοιπόν για τα στατικά μέλη. Πάλι η φιλοσοφία είναι ίδια με τι παραδοσιακέ αντικειμενοστρεφεί γλώσσε. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι τα στατικά μέλη ορίζονται ω properties, τη συνάρτηση κατασκευαστή. Εντάξει. Γι' αυτό τον λόγο κάνοντας ε, την εκτύπωση του Batman βλέπουμε ότι μέσα στο πρωτότυπο είναι η συνάρτηση κατασκευαστής και έπειτα εδώ έχει οριστεί τόσο το count όσο και το compare. Το οποίο είναι και λογικό βέβαια γιατί είδε ότι στην ουσία ο constructor είναι α, το αντίστοιχο της συνάρτησης κατασκευαστής που είδαμε στα μαθήματά μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σκησούλα ακόμα. Λέει ένα κύκλο με κέντρο την αρχή των αξώνων περιγράφεται από την εξίσωση, έχει τετράγωνο και ψηφιακό τετράγωνο. Ορίστε την κλάση circle η οποία να ορίζει πρώτον τον constructor, ο οποίος να αρχικοποιεί το σε, το οποίο είναι ένας αριθμός, και αμέσως μετά να έχει και ένα metric, το οποίο είναι μια συμβολοσίδα, η οποία θα παίρνει inches ή εκατοστά. Να έχει getters και setters στο σε, και αμέσως μετά να έχουμε μια μέθοδο η οποία να λέγεται inches του cm και cm του inches, η οποία να κάνει τη μετατροπή των inches σε εκατοστά και αντίστροφα. Έτσι, δυο μεθόδους δηλαδή. Και αμέσως μετά θέλουμε μια ε, μέθοδο η οποία να λέγεται η περίμετρο σε εκατοστά και αυτό θέλουμε να είναι πρόπερτη μόνο ανάγνωση που να υπολογίζει και να επιστρέφει την περίμετρο του κύκλου σε εκατοστά. Η οποία υπολογίζεται από αυτό τον τύπο, 2 πισε. Και επίση η περίμετρο σε ίντσε, πρόπερτη μόνο ανάγνωση που να υπολογίζει και να επιστρέφει την περίμετρο του κύκλου σε ίντσε. Εντάξει. Και σου ζητάω επίση να σκεφτεί ποια από τα παραπάνω μέλη μπορούν να είναι στατικά και επίση να κατασκευάσει ένα πρόγραμμα για τον έλεγχο τη παραπάνω συμπεριφορά. Λοιπόν, τώρα, στα μαθηματικά γνωρίζουμε ότι ένα κύκλο ορίζεται πρακτικά από, καλά, από δύο πράγματα βέβαια, από το κέντρο του και την ακτίνα του. Σε αυτή την παραλλαγή, στην ουσία το κέντρο είναι το 0,0. Ναι. Άρα λοιπόν ορίζεται μόνο από αυτόν εδώ τον αριθμό, το σε. Αυτό το σε είναι πρακτικά η ακτίνα του κύκλου. Οπότε ε, ο constructor στην ουσία αρχικοποιεί το σε, απλά βάζουμε και μετρική, ότι είναι σε ίντσες ή εκατοστά. Άρα για τον constructor δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερε αμφιβολίες, πάμε να ρίξουμε μια ματιά ότι θα ορίσουμε κανονικά εδώ την κλάση κύκλος και ο constructor αυτό το οποίο θα παίρνει θα είναι το C και το metric και πηγαίνει και αρχικοποιεί το C και αρχικοποιεί και το metric. Το C επίσης είναι ιδιωτική μεταβλητή, το ζητούσε και εκφώνησε, το metric δεν είναι προδιέγραφε οπότε το έχουμε βάλει εδώ δημόσιο. Εντάξει. Αμέσως μετά έχουμε ο getter και ο setter για το C, εντάξει, οπότε τετριμένο και αυτό με το συντακτικό που είδαμε, get C επιστρέφει το C και το set C, C πηγαίνει και βάζει την τιμή που έχει πάρει το όρισμα. Και τώρα, με ενδιαφέρει αυτός ο διαχωρισμός ότι όταν λέμε ότι θα κάνουμε μετατροπή από ίντσες σε εκατοστά αυτό δεν αφορά κατά ανάγκη μόνο τον κύκλο ε? ούτε αφορά κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο πρέπει να είναι μια γενική μέθοδος η οποία θα παίρνει σαν όρισμα μια ποσότητα η οποία εννοείται ότι θα είναι σε ίντσε στην πρώτη περίπτωση και θα μας επιστρέφει πίσω την ποσότητα σε εκατοστά θα έχει κάνει τον κατάλληλο υπολογισμό και το ανάποδο. Έτσι, δηλαδή, σαν τη μέρη του του θα, θα, παίρνει μια ποσότητα που θα είναι σε εκατοστά και θα κάνει τη μετατροπή του σε inches. Αυτέ οι δύο μέθοδοι λοιπόν δεν πρέπει να είναι μέθοδοι του αντικειμένου. Είναι γενικέ μέθοδοι οι οποίε θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε κύκλο. Άρα λοιπόν το λογικό είναι αυτά τα δύο μέλη να είναι στατικά μέλη. Αντίθετα, η περίμετρο του κύκλου, είτε σε inches είτε σε εκατοστά, πρέπει να είναι μέθοδος της κλάσης, μη στατική. Για ποιο λόγο. Γιατί πρέπει να έχει πρόσβαση στην ακτίνα του κύκλου, το οποίο είναι μέλος του αντικειμένου πια. Δεν είναι γενική ιδιότητα, είναι μέλος του συγκεκριμένου αντικειμένου. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, ο υπόλοιπο κώδικας είναι διαδικαστικός. Δηλαδή, η get perimeter σε αυτό το οποίο κάνει είναι ότι βλέπει πρώτα Ποια μετρική χρησιμοποιείται, δηλαδή ότι εδώ προκειμένου είναι εκατοστά. Αν δηλαδή ο κύκλο έχει αποθηκευτεί σε εκατοστά, τότε θα πρέπει να επιστρέψουμε το 2π επί σε. Γιατί το σε ξέρουμε ότι είναι σε εκατοστά. Αντίθετα, αν ο κύκλο είναι αποθηκευμένο σε ίντσε, τότε πρέπει να μετατρέψουμε τι ίντσε σε εκατοστά προκειμένου να πάρουμε την περίμετρο σε εκατοστά. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι 2π επί τη μετατροπή αυτού του μήκου πρώτα σε εκατοστά. Και τέλο αντίστοιχο είναι και το get perimeter σε ίντσε, εντάξει. Τώρα, στατικά μέλη όπως συζητήσαμε, οι μετατροπές ίντσες σε εκατοστά και επίσης οι, οι σαν τη του ίντσες, δηλαδή βοηθητικέ μέθοδοι γενικώ μπαίνουν σε κλάσει. ωραία, και μπαίνουν σε στατικά μέλη, για να έχουμε ωραία πρόσβαση και να λέμε όνομα κλάση τελεία και αμέσως μετά τη μέθοδο και να την καλούμε. Είναι κάτι το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Και άμεσως μετά εδώ φτιάχνεται ένας κύκλος ο οποίος ε, είναι ένα εκατοστό η ακτίνα του. Και έπειτα τυπώνεται η περίμετρο στου εκατοστά και η περίμετρο στου και γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί. Καλή είναι. Και έπειτα η ε, θα κληθεί ο setter, θα αλλάξει το σε. Και έπειτα γίνεται και η αντίστοιχη εκτύπωση που όντως, ε, διπλασιάζει την τιμή. Λοιπόν, αυτά αναφορικά και με τα στατικά μέλη. Ακόμα λίγε παρατηρήσει για να κλείσουμε με το καλό και τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό στην JavaScript.